Σε ποια περιοχή πρώτα απ' όλα βρίσκεστε για να ξέρει και ο κόσμος? Είμαστε στην πόλη των Μολάων. Και έχουμε ένα πρόβλημα στην καθημερινότητά μας, γιατί που απασχολεί 50 και πλέον κατοίκους, γιατί δεν έχουμε δρόμο να πάμε στα σπίτια μας. Μετά τη δαιμονοδρόμηση της πόλης, μας έφτιαξαν μια πρόχειρη κατασκευή του δρόμου, που είναι χωματένιος και με την πρώτη βροχή γίνεται απροσπέλαστος, γιατί είναι και κατηφορικός. Και καταστρέφεται. Υπάρχει άλλη μια εναλλακτική λύση, αλλά είναι 4 φορές σε μεγαλύτερη διαδρομή. Αλλά στο κεντρικό μέρος της πλατείας έχει μονοδρομηθεί και δεν μπορούμε, μόνο να πηγαίνουμε, δεν μπορούμε να βγούμε από αυτό το σημείο. Εκτός από πολλές φορές που όλοι οι κάτοικοι που πηγαίνουμε σε αυτό το δρόμο έχουν πάει στους συμβούλους εκεί πέρα που εκπροσωπεί εδώ πέρα στο Δήμο της Μονεμβασίας. Αυτοί οι άνθρωποι αδιαφορούν. Εγώ έχω φέτος μόνο επισκεφτεί 5 φορές κάτω το Δημαρχείο. Βρήκα μία φορά τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο τον κύριο Μαυρομιχάλη. Μαζί του εξήγησε ο κύριος Μαυρομιχάλης, γιατί ο κύριος Δήμαρχος δεν είναι από τους Μολάους, που ξέρει καλύτερα το δρόμο. Μπροστά συμφώνησαν ότι θα μας το φτιάξουν αυτό το κομμάτι πριν ένα μήνα περίπου. Θα κάναν κάποια πρόχειρη κατασκευή, δεν γίνεται, γιατί πρέπει να επιδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να γίνει κανονικά. Πέρασε ένας μήνας και πήρα αρκετές φορές τηλέφωνο, δεν βρίσκα κανέναν υπεύθυνο. Εχθές πήρα πάλι τηλέφωνο, βρήκα τον κύριο Μαυρομιχάλη και αυτός μου είπε με μεγάλη ανέδεια, μπορώ να το πω, ότι εμείς θέλουμε, λέει, να το στρώσουμε νέο τσιμέντο, που αυτό δεν γίνεται, γιατί σας προείπα ότι πρέπει να βγουν χρήματα να γίνει κανονικά. Αλλά λέει, αν σας αρέσει, να παίρνετε τον άλλο δρόμο, να πάτε στα σπίτια μας και τέλος με αυτό το θέμα. Εμείς όμως, σαν κάτοικοι, δίνουμε αρκετά δημοτικά τέλη για να έχουμε πρώτα απ' όλα καθαριότητα από το Δήμο και δρόμους. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να μας παρέχει. Μόνο στα γκαράζ θέλω να σας σημειώσω, το προηγούμενο δίμηνο για τα γκαράζ στα σπίτια που μένουμε 5 κάτοικοι πέρα, δώσαμε 50 ευρώ και 6 ευρώ το ρεύμα ήταν. Λοιπόν, επειδή όμως αυτοί οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν πέρα από την καρέκλα τους, την εξουσία που τους έδωσε τέλος πάντων ο ίδιος εδώ ο κόσμος, δεν είναι ότι την πήραν από κάπου, και είναι αιρετοί. Και όπως τους έχω σημειώσει, δεν είναι ενάρετοι άνθρωποι, γιατί αν ήταν ενάρετοι δεν χρειαζόταν να πηγαίνουμε εκεί πέρα. Έπρεπε να το είχαν φτιάξει μόνοι τους. Λοιπόν, εδώ και πόσο καιρό κρατάει αυτό? Μου είπατε ένα μήνα συζητάτε με τώρα το Δήμο. Αυτό έχει χαλάσει ο δρόμος φέτος. Έχει χαλάσει γύρω σε 1,5 μήνα. Με την πρώτη βροχή άρχισε και χαλούσε. Τώρα έχει γίνει τελείως. Δεν μπορούμε να σπάμε τα αυτοκίνητα. Εγώ πριν 10 μέρες μου έσπασε ανσωλινάκια και της βενζίνης, τέλος πάντων, και χρειάστηκε επισκευή το αυτοκίνητο. Και οι άλλοι άνθρωποι κάνουμε πάρα πολλές μεγάλες αποστάσεις. Σας λέω, δεν είναι 200-300 μέτρα αυτός ο δρόμος. Τον έχουμε φωτογραφίσει. Τώρα, επειδή πάνω ο δρόμος, ο άλλος που μπαίνουμε, για θα το πούν ότι έχουν δρόμο, αξίζει να σημειώσω ότι το μεσημέρι που γυρίζω εγώ και πολλοί άλλοι άνθρωποι που γυρίζουν γύρω στις 2, είχαμε θέμα με τα σταθμένα αυτοκίνητα σε αυτό το μονόδρομο της πλατείας, που δεν μπορούσε να προχωρήσει το λεωφορείο. Λοιπόν, επειδή αυτό ήταν η αστυνομία και η δημοτική αστυνομία, δεν υπάρχει βέβαια τώρα, επισκέφτηκα εκεί πέρα τα παιδιά. Τα παιδιά κάνουν ό,τι μπορούν. Έμαθα ότι ανεβαίνουν πάνω και δηλαδή βάλουν σε τάξη λίγο τα πράγματα από το αστυνομικό τμήμα Μολάων. Αλλά όμως δεν μπορεί να διαφορεί ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Αντιδήμαρχος, που ξέρει πιο πολύ τους δρόμους των Μολάων, που ίσως είναι και πιο δεν ξέρω, έτσι κατάλαβα από τη συνομιλία ότι είναι πιο καταρτισμένος για αυτά τα θέματα, δεν μπορεί να μας μιλάει απαξιωτικά, να μην αναλαμβάνει καμία ευθύνη. Και να πω και αυτό,
ότι το καλοκαίρι, πριν 3-4 μήνες, είχαμε άλλο θέμα που τρέχαμε και δεν φτάναμε, γιατί όταν αρχίσαν οι πυρκαγιές, κάτω από τα σπίτια μας, επειδή είναι νέες εκεί πέρα πολυκατοικίες και δεν υπάρχουν χώροι που δεν έχουν χτιστεί και δεν υπάρχουν κοντά σπίτια, υπήρχαν χόρτα, θάμνοι και δεν είχαν καθαριστεί καθόλου, αφού και εγώ ήταν γύρω-γύρω ο τόπος, εγώ πήγα στο Δήμαρχο, πήγα εκεί πέρα, αδιαφόρησαν, πήρα τηλέφωνο, ξαναδιαφόρησαν, πήγα πια στο αστυνομικό τμήμα Μολάου, ναι, λέει δεν είναι η δουλειά μας, αλλά μετά από πίεση τους έστειλε ένας αξιωματικός υπηρεσίας, έγγραφο και στην πυροσβεστική και στο Δήμο και με την παρόνταση του κύριου Λάγκη, που αυτός είναι όμως είναι διοικητικός υπάλληλος, δεν είναι αιρετός, τα άκοψαν και δεν καήκαμε. Λοιπόν, τα χόρτα. Λοιπόν, δεν μπορούμε να διανοηθούμε γιατί πληρώνουμε εμείς οι κάτοικοι τόσα χρήματα στα δημοτικά τέλη, για τα σπίτια μας, για τα γκαράζ, για το Α, για το Β, στο νερό παίρνουν αρκετά χρήματα και το αυτονόητο είναι ότι πρέπει να μεριμνήσουν για αυτούς τους κατοίκους για το δρόμο να πάνε στα σπίτια τους, ούτε να είναι κάτι παράλογο. Δεν έχουν δει, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βγάλει τα πακέτα να τα δίνει απλόχερα στους δημάρχους και τέλος πάντων στις περιφέρειες για να τα ροκανίζουν. Όπως θέλουν αυτοί και όποτε θέλουν αυτοί. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα όπως ήταν κάποτε, να τα φτιάξουν όλα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, αυτοί όμως οι άνθρωποι δεν έχουν θέληση. Λείπει θέληση.